πολύ σημαντικές ανακοινώσεις από την Google και πάμε να τις δούμε σε αυτό το βίντεο τι πρέπει να προσέξουμε και τα πιο σημαντικά σημεία με τα core update που έγιναν κυρίως το Μάρτιο. Η Google πλέον τσεκάρει πάρα πολύ το τεχνικό κομμάτι και θα πολλά πράγματα αυτά θα μας τα δείχνει. Εάν βλέπουμε drop, δηλαδή βλέπουμε πτώση στην οργανική επισκεψιμότητα, θα πρέπει να δούμε το τεχνικό κομμάτι του site στον page SEO. Πλέον η Google δίνει πολύ σημαντική έμφαση σε αυτό. Το περιεχόμενο που έχουμε δημιουργήσει στο σήμερα να απαντάει στα ερωτήματα των χρηστών, δηλαδή μπορεί να έχει αλλάξει το user intent σε πράγματα που λες σε κάποιο άρθρο ή στη σελίδα σου, και αυτό να έχει αντίκτυπο και στην πτώση της κατάταξης. Επίσης η Google ανακοίνωσε, το οποίο θα δούμε βέβαια, ότι πλέον το link building και τα backlinks παίζουν λιγότερο σημαντικό ρόλο, δηλαδή ας πούμε και να μην έχεις πάρα πολλά backlinks σημαντικά, θα σε ανεβάσει πάλι στην κατάταξη σύμφωνα με τα λόγια της Google, εάν το περιεχόμενό σου είναι top class απέναντι στον ανταγωνισμό. Και εγώ εδώ ρωτώ, έχεις ένα site 2 μηνών και έχεις δημιουργήσει ένα καταπληκτικό άρθρο, το οποίο είναι 1500 λέξεις με infographics, βίντεο, γραφήματα, table of contents, snippets, οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς για να φτιάξεις ένα top class κείμενο το οποίο είναι πραγματικά αποδεδειγμένο ανώτερο από τον ανταγωνιστή. Και έχεις ένα ακόμα site δίπλα σου το οποίο είναι 5 χρόνια στην αγορά με πάρα πολύ ισχυρά backlinks και στο ίδιο το page. Υπάρχει πιθανότητα ποτέ αυτό το άρθρο το δικό σου σε 2 μήνες να το ξεπεράσεις? Με την εμπειρία μου αυτή τη στιγμή των 10-11 ετών είναι όχι. Μένει να δούμε βέβαια, πρακτικά τι μπορεί να σημαίνει αυτό, γιατί σαφώς όλα τα site τα οποία έχουν ισχυρά backlinks πίσω από άρθρα, τα οποία τα κείμενα βέβαια πρέπει να είναι εννοείται πολύ υψηλών προδιαγραφών, μένει να δούμε αν αυτό το gap θα μειωθεί. Δηλαδή αν κάποιος με λιγότερα backlinks σε μια σελίδα μπορεί κάποιος να το χτυπήσει, που προσωπική μου άποψη μέχρι στιγμής και εμπειρικά έχω δει να μην συμβαίνει. Να το δούμε όμως και στην πράξη. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που θα πρέπει να ξέρουμε είναι ότι το τεχνικό κομμάτι στην ιστοσελίδα μας, τα κείμενα πρέπει να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση, δηλαδή πρέπει να τα ψάχνουμε ακόμα περαιτέρω, ειδικότερα σελίδες που είναι sites, τα οποία έχουν πάρα πολλές σελίδες, προϊόντα, υπηρεσίες. Η κειμενογραφία θα πρέπει να είναι εις βάθος και να ασχολούμαστε πάρα πολύ στο να αναπτύσσουμε περιεχόμενο που απαντάει στο σήμερα. Και φυσικά το link building να γίνεται στρατηγικά, γιατί επίσης ανακοίνωσε η Google ότι όποιος πάει να χειραγωγήσει δίνουν ακόμα μεγαλύτερη έμφαση με το link building και εκεί μπορεί να σε χτυπήσει εν μία νυχτή. Αν παρατηρήσεις πτώση στα οργανικά αποτελέσματα, ανακοίνωσε επίσης η Google, στην πλειονότητα των περιπτώσεων μπορεί αυτό να το αναστρέψεις, να το ανατρέψεις δηλαδή, αρκεί να κάνεις τις σωστές ενεργείες.